Το νέο πλαίσιο υποχρεωτικού εμβολιασμού για όσους εργάζονται σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ευπαθών ατόμων, όσο και στα νοσοκομεία, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος δεν εμβολιαστεί θα απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του για να προστατευτούν οι ασθενείς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού, υγειονομικού, διοικητικού κλπ. Των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας αμαία, ειδικότερα, έως τις 16 Οκτώβου. Το σύνολο του προσωπικού των εν λόγω μονάδων θα πρέπει να έχει προβεί στην πρώτη δόση εμβολιασμού. Η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όσοι εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ευπαθών ατόμων καλούνται να εμβολιαστούν με την πρώτη δόση έως τις 16 Αυγούστου. Όσοι εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα αποκατάστασης, η προθεσμία λήγει την 1η Σεπτεμβρίου. Με τη λήξη της προθεσμίας, οι ανεμβολίαστοι θα τεθούν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών. Όποιος αρνείται να εμβολιαστεί ή δεν ολοκληρώνει τον εμβολιαστικό κύκλο, απέχει από την εργασία του άνευ αποδοχών. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα στις δημόσιες δομές υγείας να προχωρήσουν σε έκτακτες προσλήψεις για να καλύψουν τις κενές θέσεις. Τα πρόστιμα για τις δομές που θα παραβούν τους κανόνες κυμαίνονται από 50.000 ευρώ για μία παράβαση έως 200.000 ευρώ για δεύτερη παράβαση. Για το νέο πλαίσιο λειτουργίας καταστημάτων και χώρων ψυχαγωγίας μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος διευκρίνησε ότι οι εργοδότες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ενημέρωση από τους εργαζομένους αν έχουν εμβολιαστεί, ενώ θα πρέπει με ειδική σήμανση να ενημερώνουν το κοινό τους για το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει κατά περίπτωση στο πλαίσιο των συναλλαγών. Σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφόρηση εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Έως 31 Αυγούστου. Σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών. Από τις 16 Ιουλίου και έως τις 31 Αυγούστου, οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμιγός για εμβολιασμένους και θα μπορούν να συμπληρώνουν το 85% της χωρητικότητάς τους. Ταυτόχρονα, ο Κυριακός Πιερακάκης παρουσίασε τη νέα εφαρμογή για την εστίαση, που ουσιαστικά σκανάρει τα έγγραφα των εμβολιασμένων για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους. Η εφαρμογή covidfree.gr είναι διαθέσιμη από σήμερα για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ και διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και το Google Play. Η εφαρμογή κλειδί σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη. Είναι διαθέσιμη στο covidfree.gov.gr για κάθε κινητό τηλέφωνο, για κάθε τάμπλετ. Η εφαρμογή αυτή τι κάνει, επαληθεύει. Επαληθεύει τόσο το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, όσο και το ελληνικό